Σήμερα θα μεγάλη τα νίκη. Αναλυτικά, ναι. Μάλιστα. Η δεύτερη αγωνιστική λοιπόν ήταν η πλέον ενδιαφέρουσα μέχρι στιγμή στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχασε εύκολα με 3-1 από την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει το Καραϊσκάκη την Καλαμάτα. Η ΑΕΚ συνέτριψε πριν από λίγη ώρα τον Ηρακλή με 6-1. Το θρίαμβο των ομάδων της Πελοποννήσου συμπλήρωσε ο Πανηλιακός. Φόρτωσε προβλήματα τον Άρη κερδίζοντάς τον στο Χαριλάου. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά την σημερινή αγωνιστική. Σκόταξαν Θιώφη από χθες 3-0, Άρης Πανηλιακός 1-2, Καβάλα Καστοριά 0-0, Ευερσαϊκός Ιωνικός 1-1, Παναχαϊκή Παναθηναϊκός 3-1, Αθηναϊκός Βέρεια 2-1, Ολυμπιακός Καλαμάτα 2-2, ΑΕΚ Ηρακλής 6-1. Από όλα αυτά, ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την αγωνιστική αύριο. Ο Ολυμπιακός έχει 10 βαθμούς όσους και οι δύο ομάδες από την Πελοπόννησο. Η ραψοδία των αισθήσεων και των παρεστήσεων στην Πάτρα παρεστήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά, που μέτρησε 3 φορές την παράσταση δίχτυα του Νικοπολίδη. Στο 12 ο Κλάιχ με χτύπημα απέναντι έκανε το 1-0, στο 16 ο Βαΐτσης σκόραρε για άλλη μια φορά κατά του Παναθηναϊκού και στο 32 ο Κλάιχ πέτυχε το 3ο γκολ με κεφαλιά, αφού οι αντίπαλοι θάμπωσαν και α μην είχαν τον ήλιο κατάματα. Η Παναχαϊκή συνέχισε με 10 παίχτες από το 40. Ο Παναθηναϊκός μείωσε με κεφαλιά του Αλεξούδη 4 λεπτά πριν τη λήξη και οι γηπεδούχοι σε αυτό το 3-1 άρχισαν να ονειρεύονται παλιές καλές εποχές. Που τον έφερε στην κορυφή και συγχρόνως προκάλεσε τριγμού στην διοίκηση του Άρη, καθώς οι απογοητευμένοι φύλαθλοι αποδοκίμασαν έντονα τον προπονητή και τον πρόεδρο της ομάδας τους. Στην Έδεσα, ο Εδεσαϊκός προηγήθηκε του Ιωνικού στο 14ο λεπτό, όταν ο Τσιαντάκης στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, σούταρε για να χτυπήσει αυτή στο σώμα του Οφριδόπουλου και να καταλήξει στα δίχτυα του Ιωνικού. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πολύ καλή, καλά γυμνασμένη. Μετά γκολ του Κιοτσπάγη άρχισε ο χώρος των γκολ στο 18. Λίγο αργότερα η μπάλα στήθηκε στα 11 βήματα μετά από ανατροπή του Νικολάηδη από τον Ανατολάκη. Ο Σαβεύσκη έκανε το 2-0. Με την εκπνοή του πρώτου μηχρόνου, ο Κωστής, εκμεταλλευόμενος λάθος της άμυνας, έκανε το 3-0. Τα ίδια και στο δεύτερο μέρος. Ήταν η σειρά του Μπορμπόκη να χτυπήσει το τέρμα του Ρουμπακίεβιτς. Στο 50 μετά ο παλιά του Σαβεύσκη και 4 λεπτά αργότερα μετά από σέντρα του Μουρκετσπάγια. Ο Ηρακλής μείωσε το 74 με πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντινίδης και μετέτρεψε γκολ ο Γιωβάνοβιτς. Το καλό του άφησε για το τέλος ο Γεωργιανός Κετσπάγια. Με ένα το σούτ 6 λεπτά πριν τη λήξη έκανε το τελικό ΑΕΚ Ηρακλής 6-1. Και τώρα τα νέα. Προπονητή της ομάδας. Σε ένα ρόλο προωθημένου. Ένα μακρινό σούτ από τον Κετσπάγια και είναι το 1-0. Δείτε και πάλι εδώ τον Τιμούρ Κετσπάγια, ευθύβολο σουτ που δεν πρόλαβε να τον μαρκάρει κανένα στην άκρη του τέρματος και στο βάθος των δικτύων του Πολωνού τερματοφύλακα του Ηρακλή. Κοιτάξτε εδώ που έπεσε, που θα περάσει την μπάλα στον Βλάχο. Το γέμισμα βρίσκεται μαρκάριστο, τον Ντέμι Νικολαίδη, είναι πέναλτι που υποδεικνύει αμέσως ο κύριος Ηλιάδης στο μαρκάρισμα αυτό του Ξενίδη. Εκτελεί ο Σαβεύσκη και με πλασέ άνετο κάνει το 2-0. Για τον Βλάχο κατάφεραν τελικά οι αμυνόμενοι, αλλά όχι τελικά, γιατί ο Κωστής είναι αυτός που εύκολα θα κάνει το 3-0 με την συμπλήρωση των 45 λεπτών παιχνιδιού. Εδώ ο Χρήστος Κωστής που έκλεψε από τον Ανατολάκη και τον Λαγωνίδη. Χρήστος Κωστής έδωσε στον Κασάπη για να τροφοδοτήσει αυτός τον Κετσμπάγια που κάνει επίδειξη τεχνικής με αντίπαλο τον Γιώργο Κωστή. Μια συρτή πάσα και ένα έξοχο γκολ από τον Κωστή, μάλλον από τον Μπορμπόκη, τον Βασίλη Μπορμπόκη, που βρέθηκε στην πορεία της μπάλας που του γύρισε ο Τιμούρ Κετσμπάγια για το 4-0. Πριν ακόμα συμπληρωθούν καλά-καλά 5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Να εδώ ο Βασίλης Μπορμπόκης με τα λίγα γκολ στην καριέρα του. Από το ύψος ακριβώς της γραμμής της μεγάλης περιοχής βλέπετε και πάλι. Έκανε ωραιότατο γύρισμα εκεί που δεν υπήρχε κανένας αμυνόμενος ο Κετσπάγια. Και ο επερχόμενος Βασίλης Μπορμπόκης. Οι παίκτες της ελέγχουν συνεχώς την μπάλα, η σέντρα για τον Κωστή και είναι ένα ακόμη γκολ. Καταπληκτικό, μπέρδεψα και πάλι τον Κωστή με τον Μπορμπόκη. Είναι ο Βασίλης Μπορμπόκης που σήμερα σημειώνει το δεύτερο του τέρμα. Μπήκε λοιπόν καθώς υπολείπεται περίπου μισή ώρα παιχνιδιού. Γιωβάνοβιτς εδώ, μόλις έξω από τα δοκάρια του Ατματσίδη. Το γέμισμα από τον Σαβεύσκη. Ο Κωστής κάνει ένα εκπληκτικό γύρισμα. Η μπάλα χτυπάει στην έξω πλευρά των δικτύων, αλλά χειροκροτείται η ενέργεια. Εδώ η πάσα του Στολτίδη για τον Κωνσταντινίδη. Για να δούμε τι θα κάνει. Είναι πέναλτι, πράγματι. Έχουμε ανατροπή και πέναλτι. Γιωβάνοβιτς.
δυνατά και 5-1 μειώνει ο Ηρακλής εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κετσμπάγια αλλάζει με τον Χρήστο Κωστή, κρατάει τον έλεγχο της μπάλας ο Γεωργιανός. Θα κάνει και το σουτ, ναι το κάνει και είναι ένα εκπληκτικό γκολ. Επισφραγίζει την πολύ καλή του εμφάνιση, τις τελευταίες του εμφανίσεις. Είναι πάρα πολύ καλός ο Τιμούρ Κετσμπάγια και πετυχαίνει το σημερινό του δεύτερο τέρμα ανεβάζοντας το δίκτυο σκορ στο 6-1, ακριβώς το 84. Προσωρινή εκεί η προσπάθεια από τον Μαλαδένη, βγαίνει πολύ ωραία όμως ο Κωνσταντίνης, κάνει και το σούτ, αναγκάζει τον Αθματίδη να πέσει και να σώσει την εστία του. Χειροκροτήματα για την ωραία αυτή προσπάθεια του διεθνή με την εθνική ελπίδων παίκτη του Ηρακλή, του Σωτήρη Κωνσταντινίδη.